ήθελα μία παράκληση να κάνω, επειδή είμαστε σε ανοιχτό χώρο όσο μπορούμε ησυχία. Δεν θα είναι χρονοβόρα η παράσταση αυτή που θα κάνουμε τώρα στην εκδήλωσή μας. Παρακαλώ λιγάκι την υπομονή σας. Θα ήθελα να πω δύο λόγια. Σεβασμιότατε, αρχίζοντας από εσάς την ευχή σας και πάντα να είστε δίπλα μας όπως βρισκόσαστε πάντα. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Πατρών, κύριε Εξώστομε, γνώριμος είστε εδώ, έχετε ξαναέρθει και σας ευχαριστούμε γι' αυτό που βρίσκεστε και σήμερα μαζί μας. Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Τεγέας, πιο πολύ γνώριμος σε εμάς, φίλος, αγαπητός, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε Κοινοτήτων Άστρους και Αγίου Ανδρέα, δεν ξέρω αν είναι και άλλος εδώ, δεν έχω αντιληφθεί. Ο Αγιάννης σήμερα χαίρεται μεγάλη χαρά. Γιατί οι Άγιοι Ιεράρχες μας βρίσκονται εδώ για να τιμήσουμε όλοι μαζί τον μακαριστό Πατριάρχη μας Γεράσιμο, το μεγάλο αυτό θρησκευτικό ηγέτη των Ιεροσολύμων, τη μεγαλύτερη θρησκευτική προσωπικότητα των τελευταίων 500 χρόνων, τον Αγιαννίτη Γεράσιμο, που από 14 χρονών ξεκίνησε από τον τόπο τούτου και ανέβηκε τα τελευταία σκαλοπάτια της θρησκευτικής ιεραρχίας. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, τον εναρέτων ανθρώπων τη μνήμη ο χρόνος δεν την σβήνει. Η αρετή τους λάβει και όταν αυτοί πεθάνουν. Απόσπασμα από την Ανδρομάχη του Ευρυπίδη. Έχοντας κατά νου τους στίχους αυτούς του Ευρυπίδη, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας Αλέξανδρος, γνώστης των ιστορικών αλλά και των θρησκευτικών γεγονότων, ψάχνοντας ανακάλυψε μία μεγάλη αρκαδική προσωπικότητα, η οποία διέλαψε ως φωτεινός αστήρ, όπως αναφέρει στο στερέωμα της Εκκλησίας. Ο λόγος για το σπουδαίο και μεγάλο ιεράρχη μας, τον Αγιαννίτη Γεράσιμο Πρωτόπαπα. Ο Μητροπολίτης μας λοιπόν, εντυπωσιασμένος από τη θρησκευτική αυτή προσωπικότητα, τον Γεράσιμο Πρωτόπαπα, που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη θρησκευτική μορφή τα τελευταία 500 χρόνια, αποφάσισε να σχεδιαγραφήσει την προσωπικότητα αυτού και να παρουσιάσει το μεγάλο και σπουδαίο έργο του. Από Μητροπολίτης Κιθουπόλεως, Πατριάρχης Αντιοχίας και τέλος Πατριάρχης Ιεροσολύμων το 1891 έως το 1897. Ο Γεράσιμος Πρωτόπαπας επιβλητικός, συνετός και ακούραστος, ανεδείχθη δεινός αγωνιστής του Πνεύματος, της Ορθοδοξίας και στήλος ακλόνητος της Εκκλησίας μας. Με πολλή συγκίνηση ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας αναφέρεται στις δεξιότητες που διέκριναν τον Γεράσιμο και μάλιστα ανατρέχει στον χαρακτηρισμό του Αρχιμανδρίτη Καλίστου Μιλιαρά, βιβλιοθηκάριου του Πατριαρχείου, ο οποίος με λίγες λέξεις λέει: «Ο επιπαιδεία, πολυτέλεια, συνέση και ζήλο διαπρέπων από Αντιοχίας Γεράσιμος». Όλα αυτά αναγράφονται στην έκδοση του Μητροπολίτη μας με τίτλο «Γεράσιμος Πρωτόπαπας, Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφίας, Μητροπολίτης Κιθουπόλεως, Πατριάρχης Αντιοχίας και Πατριάρχης Ιεροσολύμου». Νιώθουμε χαρούμενοι και υποδεχόμαστε αυτό το βιβλίο του Δεσπότη μας για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί ο Δεσπότης μας ασχολείται με συγγραφικό έργο και μάλιστα αναδεικνύει διαχρονικές αξίες της Εκκλησίας μας. Δεύτερον, ειδικά για εμάς τους Αγιαννίτες έχει μεγάλη αξία γιατί ο Γεράσιμος ξενιτεύτηκε από 14 χρόνων και κατόρθωσε να φτάσει στα ύψιστα θρησκευτικά αξιώματα και η φωτογραφία του κοσμή το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αναγράφοντας την καταγωγή και τον τόπο του χωριού μας. Ως πρόεδρος του Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννου και πρώην δήμαρχος του τόπου αυτού που ζούμε, εκφράζω την ευγνωμοσύνη των συμπατριωτών μας στο Δεσπότη μας και εύχομαι το βιβλίο του να βρει πολλούς αναγνώστες για να γνωρίσουν όλοι τον Πατριάρχη μας, τον άνθρωπο που τίμησε το χωριό μας και τους ανθρώπους του.